Ο πρόεδρος και ιδρυτής του κόμματος Δημιουργία Ξανά, Θάνος Τζίμερος, πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων με τους τοπικούς φορείς του νομού Καβάλας, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, Άγγελο Τσατσούλη, αλλά και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας, καθώς επίσης πραγματοποίησε μια σύντομη συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων της εταιρείας Καβάλα Oil, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Τζίμερος επισκέφθηκε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Λάζαρο Βασιλιάδη, αλλά και το ΔΣ. Σίγμα. Να μην έχουμε κρατικό παρεμβατισμό. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται. Και βέβαια τα προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα, που υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον επιχειρηματικό κόσμο, το ξέρετε καλύτερα από μένα, επιχειρηματίας κι εσείς. Η καθημερινότητα η οποία έχει σχέση με τον ασφαλιστικό μας οργανισμό, τον ΟΑΕ, που πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά και δεν έχουμε γιατρούς τελικά. Πάει για κατάρρευση. Και πάει για κατάρρευση όπως είναι το σύστημα. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν ξεφύγει πλέον από κάθε λογική, από κάθε έλεγχο, ειδικά τώρα την προεκλογική περίοδο, δεν τηρούν ούτε συμφωνίες, ούτε κλείνουν λογαριασμούς χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Ιδιαίτερη τιμή για τον Πελτήριο Καβάλας να φιλοξενεί τον πρόεδρο της Δημιουργίας ενός νέου κόμματος που έκανε την εμφάνισή του στις προηγούμενες εκλογές και πήγε αρκετά καλά. Συνήθως οι πολιτικοί αργοί που έρχονται στο επιμελητήριο εκλέγονται. Έτσι έγινε και με τον κύριο Κουβέλη που ήρθε στο επιμελητήριο. Οπότε εύχομαι το ίδιο για τον κύριο Τζίμερο. Κύριος Τζίμερος είναι πάλι εδώ στην Καβάλα. Ξεκινάει μια νέα εκλογική περιπέτεια που ελπίζω να καταλήξει να έχει ένα αίσιο τέλος αυτή τη φορά. Στις τελευταίες εκλογές δυστυχώς εκλέχθηκαν αυτοί που δεν ήθελαν να κυβερνήσουν. Είμαστε πάλι σε ένα δεύτερο γύρο. Για μας τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας μας βοηθάει και αυτή η συνεργασία μαζί με τη δράση επίσης μας βοηθάν. Ο κόσμος πια δεν φοβάται αυτό που προσπαθούν να περάσουν τα μεγάλα κόμματα, ότι μην δώσετε την ψήφο σας σε ένα κόμμα που δεν θα βγει στη Βουλή, είναι χαμένη ψήφος. Τώρα πια δεν είναι χαμένη ψήφος. Είναι τα ποσοστά μας δείχνουν επάνω, μας δείχνουν μέσα. Και εντός κοινοβουλίου. Ναι, και εντός κοινοβουλίου. Άρα η πόλωση πιστεύουμε ότι θα σταματήσει. Δεν θα γίνει το ντέρμπι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν οι άνθρωποι με την κοινή λογική, θα φανεί.